Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Λίγο προσοχή στι ευπαθεί πληθυσμιακέ ομάδε κατά τη διάρκεια τη νύχτα και αύριο στα ορεινά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρα αισθητότατη πτώση. Θα πέσει ο υδράγυρο αρκετού βαθμού κάτω από το 0 ακόμα και στην βόρεια Ελλάδα. Θα σα εξηγήσω σε λίγο ακριβώ τι θα συμβεί. Σήμερα είχαμε λιακάδα στι περισσότερε περιοχέ. Έπεσε η θερμοκρασία στην βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα εκδηλώθηκαν πόρε, βροχέ και καταιγίδε αρχικά οι οποίε γενικά εξασθέτουν και ο καιρό βελτιώθηκε και εκεί. Τώρα, γιατί θα έχουμε αυτή την αισθητή πτώση του υδραργύρου μέσα στη νύχτα. Θα πάω λίγο στι μεταμεσονύχτιες ώρε και θα παρατηρήσετε το εξή. Την Βόρεια Ελλάδα Γενικά, χωρί σύννεφα και το μεγαλύτερο κομμάτι τη υπόλοιπη ανατολική χώρα, σύννεφα υπάρχουν λίγο πιο δυτικά και θα υπάρχουν μέσα στη νύχτα. υπάρχει εγκλωβισμένο κρύο, ένα κύμα ψύχου. Σα το έχω πει εδώ και μέρε ότι επικρατεί στην Ευρώπη και γενικά στα Βαλκάνια. Τμήμα αυτού του ψύχου θα κατέβει μέσα στη νύχτα από τα Βαλκάνια, τα Σκόπια και τη Βουλγαρία, ακριβώ πάνω από την βόρεια Ελλάδα, κινούμενο ανατολικότερα. έτσι, θα, με την ξαστεριά, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητότητα πτώση, αν είχαμε λίγο περισσότερο περισσότερα σύννεφα στην Βόρεια Ελλάδα δεν θα είχαμε ισχυρό παγετό. Αυτά τα σύννεφα δείτε πότε θα έρθουν. Κατά τη διάρκεια των ωρών και τι θα κάνουν. Καπάκι θα κρατήσουν το κρύο στι περισσότερε περιοχέ τη Βόρεια Ελλάδα και κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Αντί να αφήσουν λοιπόν τον ήλιο, τα σύννεφα να ζεστάνε, να μαλακώσει κάπω ο καιρό στην Βόρεια Ελλάδα, το νυχτερινό κρύο θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια τη ημέρα θα παραμείνει τσουχτερό το κρύο σχεδόν σε όλη την Βόρεια χώρα και φυσικά στι ορεινότερε περιοχέ. Γι' αυτό και θα έχουμε και κάποιε μπόρε χιονιού κατά τόπου, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά με περισσότερη λεπτομέρεια. Πάμε να δούμε την εξέλιξη για την Ευρώπη την Πέμπτη. Βλέπετε αρκετέ χιονοπτώσει στη Μεγάλη Βρετανία, και πολλέ βροχέ στα νότιο-υυδικά. Το σύστημα αυτό στην κεντρική και τη βυτική Μεσόγειο θα πλώσει τα πλοκάμια του κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη και λίγο πιο ανατολικά και θα φέρει τοπικά όμω φαινόμενα στην περιοχή μα. Να τονίσουμε αυτή την εξέλιξη τη τοπικότητα, γιατί δεν πρόκειται να έχουν τα φαινόμενα καμία σχέση αυτέ οι οποίε χειροπτώσει με τι χιονοπτώσει που είχαμε τι προηγούμενε ημέρε. Πιο αναλυτικά, ουσιαστικά η Πέμπτη θα ξεκινήσει στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα με λιακάδα. ήλιο με δόντια θα έλεγα, και θα υπάρχουν κάποια σύννεφα κατά τόπου πιο πυκνά. Εδώ στον Στριμονικό, στον νομό Καβάλα, στη Θάσο, από πλευρά Καλκιδική, κυρίω το Άγιο Όρο, που θα κατεβαίνουν αυτά τα σύννεφα μέχρι περίπου και τι ποράδε. Αυτά τα σύννεφα δύναται να δώσουν κάποιε τοπικέ μπόρε ασθενεί κατά βάση χιονιού, ακόμα και στην θάλασσα, γιατί το πρωί θα έχει τσουχτερό κρύο και η θερμοκρασία θα είναι κοντά στο μηδέν και στι παραθαλάσσιε και νησιωτικέ περιοχέ. Στην υπόλοιπη χώρα, λοιπόν, Λιακάδα, εκτό από τα δυτικά, κυρίω στο κεντροβόρο Ιόνιο, εδώ από τη Βορειοβυτική πλευρά τη Πολοπονίσου, τη Δυτική Στερά, στην Ήπειρο και τη Δυτική Θεσσαλία, τα σύννεφα και εδώ θα συναντήσουν παγωμένο το έδαφο. Και καθώ θα διέρχονται βόρειο-ανατολικότερα, θα αφήσουν κάποιε τοπικέ βροχέ, μπόρε ασθενεί στα παραθαλάσσια και πυδνά και κάποιε μπόρε χιονιού και σε ημιορεινέ περιοχέ. Για παράδειγμα, στα Γιάννα, δεν αποκλείεται να έχουμε χιονόνοροι και χιόνι τι πρωινέ ώρε, τι προμεσηβρινέ, στην αρχή τη Πέμπτη. Τοπικέ συνευχέ στην υπόλοιπη χώρα, εκεί που του βλέπετε με τα λευκά συνεφάκια. Και πάμε να δούμε την εξέλιξη μέχρι το τέλο τη. Σήμερας. Ουσιαστικά, μέχρι και το βράδυ, στα ανατολικά, νότια, νοτιοανατολικά, δεν θα αλλάξει κάτι. Κάποιε αρέσει συναιφιέ μέσα στην ημέρα έω και το βράδυ θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο. Στα βορειοβητικά θα μαλακώσει αρκετά ο καιρό και οι όποιε τοπικέ μπόρε χιονιού θα εκδηλώνονται στα μοιουρινά θα συναντώνται, θα εντοπίζονται προ το βράδυ σε ορεινά τμήματα τη δυτική βορειοβητική Θεσσαλία και τη Υπήρου, κυρίω πάνω από τα 900 και με 1000 μέτρα. Στη δυτική Μακεδονία όμω, εδώ το πέρασμα τη συναιφιά θα δει και θα βρει μάλλον το έδαφο αρκετά παγωμένο από τη νύχτα και θα δώσει κάποιες, ένα πασπάλισμα χιονιού σε τοπικό επίπεδο ασθενές κατά βάση. Τώρα, εδώ στην Ανατολική Μακεδονία μέχρι και την Ανατολική Χαλκιδική και τα ανατολικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκη, στα σύννεφα προ το βράδυ θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο. Δεν αποκλείεται να έχουμε και εδώ κάποιε ασθενεί τοπικέ μπόρε χιονιού στι ορεινότερε περιοχέ τη Χαλκιδική, πάνω από τα 600 μέτρα προ το βράδυ, γιατί θα μαλακώσει λίγο περισσότερο καιρό και πιο χαμηλά σε περιοχέ τη Ανατολική Μακεδονία. Κάπω έτσι δείχνει να εξελίσσεται ο καιρό κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη και πάμε στου ανέμου. Αυτή θα είναι νοτιοανατολική, στα δυτικά, στα 5 με 6 μποφόρ μέσα στην ημέρα και κυρίω μετά το μεσημέρι, ένα βορειαδάκι στο Αιγαίο στα 4 με 5, τοπικά στα νότια Ανατολικά έω και έξι. Βοφόρ θα μεταφέρει αυτό το κρύο από την uh, περιοχή της Βαλκανικής Ισονίσου προς τις ανατολικές περιοχές της χώρας μας. Και γιατί κρύο μιλάμε. Βλέπετε λοιπόν, μέσα στη νύχτα, με την ξαστεριά να επαναλάβω, δεν αποκλείεται να έχουμε κατά μέσο όρο μείον 13 με μείον 8 βαθμού Κελσίου στην ορεινή και στην βόρεια Ελλάδα. Κυρίω στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ακόμα και σε παιδινέ περιοχέ. Υπό συνθήκε χιονοσκεπού εδάφου, ξαστεριά και νηνεμίες γιατί θα φυσάει ένα βορειοδάκι στην κεντρική Μακεδονία και ίσω συγκρατήσει τον υδράργυρο σε περιοχέ στα κεντρικά τη κεντρική Μακεδονία κοντά στου μείον 6 με μείον 8 βαθμού. Αλλά σε άλλε περιοχέ όπου θα σταματήσει να φυσά, μέχρι και νωρί το πρωί μπορεί να πέσει και κάτω από του μείον 8 με μείον 13 βαθμού Κελσίου 10. Στην Πελοπόννησο, λίγο πιο υψηλέ οι θερμοκρασίε, παρόλα αυτά θα έχουμε και πάλι πάγετο. Στα δυτικά, κοντά στο 0 στα παιδινά, γύρω στου μείον 3 με 11 βαθμού στα βόρεια και τα νότια τμήματα του Αιγαίου Πελάγου. Αντίστοιχα, το μεσημέρι τώρα, όπου η συννεφιά θα α, καλύψει γενικά τον ουράνιο θόλο σχετικά α, γρήγορο, θα μα μείνει το κρύο και στην Βόρεια Ελλάδα μπορεί να μην ξεπεράσει ο υδράγυρο στου 5 βαθμού στα παιδινά, το 0 στα ορεινά. Θα πιάσουμε όμω και 12 με 15 βαθμού εξαιτία του νοτιά στα δυτικά και του 18 βαθμού στι νότειε περιοχέ. Στην Αττική, κάδα, πολύ καλή διάρκεια και ορατότητα, τοπικέ συνεχεία κατά τη διάρκεια τη μέρα και κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική στην αρχή, στα 3 με 4 από και αργότερα νοτιοανατολική με περίπου την ίδια ένταση. Κρύο θα έχει και εδώ, κυρίω στα βόρεια προάστια θα έχουμε κάτω από το 0. Κατά μέσο όρο, ο υδράγιο θα κοιμαθεί στου 4 με 12 βαθμού το πρωί και το μεσημέρι. Αντίστοιχα, Θεσσαλονίκη θέλει προσοχή στι ευπαθεί πληθυσμιακέ ομάδε, καθώ τη νύχτα θα κάνει τσουχτερό κρύο και το πρωί θα βγάλει ήλιο, κυρίω εδώ στα κεντρικά τη κεντρική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά στη Χαλκιδική και στα πιο Κάτι μετά γρήγορα θα συνεφιάσει. Μάλιστα, στην περιοχή τη Χαλκιδική, όσο πιο ανατολικά και στο νομό Θεσσαλονίκη και στην Ανατολική Μακεδονία, τα σύννεφα δίνεται να δώσουν κάποιε τοπικέ μπόρε χιονιού το πρωί, ε, στ, ακόμα και σε παιδινέ, όπω είπαμε, και παράκτητε περιοχέ και από το απόγευμα προ το βράδυ στα ορεινά τη Χαλκιδική και σε περιοχέ με χαμηλά υψόμετρα στην Ανατολική Μακεδονία. Τοπικέ ασθενεί μπόρε χιονιού όμω, όχι κάτι παραπάνω. Σύννεφα στην υπόλοιπη και κεντρική Μακεδονία τοπικά αυξημένα. Βοριά στην αρχή, γύρω στα 3 με 4 που θα εξασθενήσει και θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη Στου μείον 3 με σύνα 6 το πρωί και το μεσημέρι, αντίστοιχα, υπολογιστή φυσικά και 6 με 7 βαθμού πιο χαμηλέ θερμοκρασίε το πρωί γύρω από την πόλη τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε την Παρασκευή. Θα σταματήσω στο μεσημέρι να αναλύσουμε λίγο την κατάσταση. Την Παρασκευή θα περάσει ένα σύστημα από τα δυτικά, βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προλάβει να βρει. Πρόσφορο παγερό έδαφο εδώ στα βόρεια σύνορά μα, στα σύνορα με την Αλβανία, τα Σκόπια και την Βουλγαρία. Και αναμένεται το πρωί τη Παρασκευή να σημειωθούν ακόμα και σε περιοχέ με χαμηλά υψόμετρα κάποιε χιονοπτώσει αστενού και μέτρια ένταση. Αλλά θα μαλακώνει σταδιακά ο καιρό προ το μεσημέρι και τα όπια χιόνια θα εντοπίζονται από το απόγευμα και μετέπειτα πολύ πιο ψηλά στι ορεινέ περιοχέ. Θα βρέξει στα βόρεια ενώ στην υπόλοιπη χώρα βλέπετε ανοίγματα του καιρού θα έχουμε στι νοτιοτολικέ περιοχέ με ένα νοτιά στα 5 με 6 και τοπικά έω και 7 από φόρμα. δούμε καλύτερα την εικόνα τη Παρασκευή από πλευρά βροχοπτώσεων. Εδώ που βλέπετε το ανοιχτό γαλάζιο χρώμα, η πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει είναι μικρή, κυρίω μετά το μεσημέρι. Λίγα πράγματα. Εδώ που είναι πιο σκούρε οι αποχρώσει και ειδικά πολύ σκούρε στα βόρεια και τα βόρεια θα έχουμε βροχέ, χιονόναρα και χιονοπτώσει όπω σα είπα εδώ που έχουμε τι λευκέ αποχρώσει το πρωί κυρίω ακόμα και σε περιοχέ με χαμηλά υψόμετρα που θα μετατρέπονται σε βροχέ όσο Προ το απόγευμα. Πάμε στο Σάββατο. Θα δείτε μέχρι και το μεσημέρι. Ανοίγματα του καιρού. Το Σάββατο φαίνεται είναι ναι, ότι ο καιρό θα είναι καλύτερο από όλε τι επόμενε ημέρε τη εβδομάδα με μεγάλα σχεδόν ανησιάτικα ανοίγματα. Βλέπετε και στην Βόρεια Ελλάδα θα ανοίξει ο καιρό και στα υπόλοιπα νότια. Εδώ στα βόρεια, στι βορειοανατολικέ περιοχέ, βλέπετε κάποια συννεφιά με του ανέμου να πνέουν από δυτικέ, γενικά διεθνή περισσότερε περιοχέ στα 5 με 6, στα νότια και 7 μπουφόρ. Ο βορειά θα παραμείνει στο θρακικό στα 5 με 6 μπουφόρ. Τώρα, πού θα βρέξει το Σάββατο κατά τη διάρκεια τη ημέρα, θα το δούμε αμέσω τώρα, βλέπετε. Μεγάλη υποψηφιότητα για κάποιε βροχέ. Εδώ τα βόρεια εντολικά τμήματα, ίσω και κάποιε τοπικέ καταιγίδε και οι πιο βορειοβητικέ περιοχέ. Ενδιάμεσα, παρόλη την όποια συννεφιά, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια φαινόμενα. Όσο πιο νότια, τόσο καλύτερο ανοιξιάτικο θα είναι ο καιρό. Πάμε στην Κυριακή. Φαίνεται ότι θα έχουμε περισσότερη συννεφιά στα βυτικά κεντρικά και τα βόρεια, κυρίω στα κεντρικά και τα βόρεια, στα νότια αρκετή ηλιοφάνεια, με ανέμου όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ και βροχέ στα βόρειοδυτικά και στα βόρεια τολικά. Δεν φαίνεται να έχουμε χιονοπτώσει στην βόρεια Ελλάδα. σω κάνουν την εμφάνισή του το βράδυ κάποιε τοπικέ χιονοπτώσει στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Θα έχει α, μαλακώσει αρκετά ο καιρό. σω το Σάββατο τη νύχτα προ το ξημέρωμα μας Κυριακή κάποιε τοπικέ χιονοπτώσει σημειωθούν στα βορειότερα και μετά του Μετατουέβρου με μικρή όμω πιθανότητα θα το δούμε και τα επόμενα 24 ώρα. Αυτό. Για να πάμε και στη Δευτέρα. Σα έλεγα χθε ότι και την Κυριακή θα ήταν καλύτερο ο καιρό, αλλά φαίνεται ότι. Ε, για τη Βόρεια Ελλάδα το τονίζω αυτό. Αλλά φαίνεται ότι η Βόρεια Ελλάδα εξαιρείται από τον βελτιωμένο καιρό τη Κυριακή και τη Δευτέρα. Φαίνεται να έχουμε αρκετή συνεφιά στα βυτικά κεντρικά και τα βόρεια, με ανέμου ανατολικού στα 5 με 6 και τοπικά στα βυτικά έω και 7 4 Και κάποιε χιονοπτώσει θα κάνουν την εμφάνισή του στα ορεινά τη βόρεια Ελλάδα. Τη Δευτέρα φαίνονται κάποιε βροχέ στι δυτικέ κεντροβορειοδυτικέ περιοχέ, όπω βλέπετε, μέχρι και το μεσημέρι. Για να δούμε τώρα χατιστικά και την εξέλιξη του καιρού για την υπόλοιπη Ευρώπη. Όσοι να κινηθείτε την Παρασκευή. Στα υπόλοιπα Βαλκάνια και πάλι αναμένονται πυκνέ χιονοπτώσει, ακόμα και σε παιδινέ περιοχέ. Κατά τη διάρκεια τώρα του Σαββατοκύριακου θα γλυκάνει και στα Βαλκάνια ο καιρό, αλλά στη Ρουμανία οι χιονοπτώσει θα παραμείνουν και το Σάββατο αρκετά πυκνέ και στα Βόρεια Βαλκάνια. Από εβδομάδα θα αρχίσει να μαλακώνει ο καιρό σταδιακά, όχι μόνο στα Βαλκάνια, στι περισσότερε περιοχέ τη Ευρώπη και γενικά η άνοιξη θα έρθει με σχετικό βήμα ταχύ στι νοτιότερε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Υπήρου και κυρίω στη Μεσόγειο, παρόλο που στην Ισπανία κάποιε βροχέ και χιόνια θα αποσχολήσουν τη χώρα αυτή το επόμενο εξαήμερο, εφτάήμερο. Τώρα, βλέπουμε το κύμα ψυχούς, το οποίο έτσι οπισθοχωρεί τις επόμενες ημέρες, αλλά τα πλοκάμια του θα τα αφήσει. Και σήμερα το βράδυ, μέχρι και την Παρασκευή, το πρωί στι βορειότερε περιοχέ, γιατί βλέπετε η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στι κίτρινο πορτοκαλί αποχρώσει στι θερμότερε αέριε μάζε. Τι θα συμβεί τώρα, Α, και το Σάββατο και την Κυριακή, πολύ πιο μαλακό είναι ο καιρό στα κεντρικά και τα νότια. Το Σάββατο θα μαλακώσει πρόσκαιρα και στην Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουμε και τι πιο υψηλέ θερμοκρασίε στην Βόρεια Ελλάδα το Σάββατο. Κυριακή και Δευτέρα, γενικά εδώ στι βορειότερε περιοχέ, οι μάζε θα είναι ελαφρώ πιο ψυχρέ και οι θερμοκρασίε θα είναι πιο χαμηλέ στην Βόρεια Ελλάδα από ότι στα κεντρικά και κυρίω στα νότια που βλέπετε και πορφυρέ αποχρώσει. Να δούμε καλύτερα και τι θερμοκρασίε. Παρασκευή λοιπόν και την Παρασκευή στη Βόρεια Ελλάδα ένα κρύο θα το έχουμε. θα μαλακώσει ο καιρό όμω τη νύχτα και νωρί το πρωί. Δεν φαίνεται να έχουμε χαμηλέ θερμοκρασίε, ιδιαίτερα χαμηλέ τη νύχτα και νωρί το πρωί. Στην Νότια Ελλάδα έω και 20 βαθμοί Κελσίου. Το Σάββατο, δείτε, δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και 17 άρια στην Βόρεια Ελλάδα εκτό από την Θράκη. 20 άρια, 20 άρια στην υπόλοιπη Νότια χώρα. Κυριακή και κυρίω Δευτέρα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στι περισσότερε δυτικέ, κεντρικέ και βόρειε περιοχέ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.